Τι κάνει μωρή νυφούλα μας? Τις λένε οι φιλενάδες της τι κολπάκια να κάνει στο γαμπρό την πρώτη νύχτα του γάμου. Τι θα γίνει με εσάς μαντάμ? Όχι και μαντάμ είχε σου. Ούτε υπάλληλοι του ξενοδοχείου δεν περνάνε τόσες ώρες εδώ μέσα. Ναι, μπορεί να μην είμαι υπάλληλος, αλλά θα γίνω πελάτησα. Παρακαλώ. Από πότε? Από αυτή τη στιγμή. Δεν σας είπα. Αποφάσισα να κάνω λίγο ημέρες διακοπές εδώ κοντά στο ξενοδοχείο σας. Όχι πολλές, πολλά. Μέχρι να γίνει ο γάμος σας, βραδερφέ. Τι πράγμα! Ναι, κουκλίτσα μου, δεν πιστεύω να έχεις αντίρρηση. Ανησυχεί τώρα τη βλέπει. Μην ανησυχείς, κουκλίτσα μου. Ανησυχεί. Εμείς! Η εισαγγελία θα καλύψει όλα τα έξοδα, με έχετε καταλάβει. Πώς σου φαίνεται? Θα είμαστε γειτονοπούλες, βρε. Εγώ στο έλεγα, να μην τα τσιγκουνεύεσαι τα χάπια στον ψυχίατρο, λες, ή δεν ακούς. Δεν θα σ' αφήσω σε χλωρό κλαρί. Ο άνθρωπος που θα με κοροϊδέψει εμένα. Δεν έχει γεννηθεί ακόμα? Το βρήκε. Θα γεννηθεί του χρόνου όμως, στο Βέλγιο. Αλλά πρόσεξε με, έχω κανονίσει να τον επιπλήξουν στην κούνια του. Νομίζω ότι σε φοβάμαι. Μήπως να μην πεταγόσαστε μαντάμ σαν τον Νικοπολίτη συνεχώς? Έτσι, έτσι, έτσι. Κοράιδευε εσύ την εισαγγελία Αθηνών και θα δούμε αν θα σου βγει σε καλά. Τέλος πάντων, θα σας δω tomorrow. Αν δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Αυτό που λες δεν γίνεται έτσι κι αλλιώς, ρε μαμά. Σωστό και αυτό. Σου έχω πει μη με λες μαμά εν ώρα υπηρεσίας 100 φορές το έχω πει φλανέλο. Σου έχω πει να μη με λες μαμά εν ώρα υπηρεσίας. Άλλα. Μαμά. Μαμούνια. Ναι. Από το 603 τηλεφωνώ. Ναι, παρακαλώ, θέλω ένα μπουκάλι σαμπάνια μέσα στο δωμάτιό μου. Τώρα. Τώρα. Έλα, έλα, προχωρά, τελείωνε. Βάλτε και άλλο το περάστε. Δεν ξέρω, πιχά. Φύγε, τσακίδια. Τι γίνεται εδώ? Μάρο. Μάρο. Άστινε, άστο το κοριτσάκι. Θα την ξυπνήσω εγώ την υφούλα. Μάρο. Μάρο. Τι έγινε, παιδιά? Τίποτα αγάπη μου, τίποτα, μη μου στεναχωριέσαι. Γιατί κοιμάσαι με ο χαχούλα σου, δεν ξέρω. Πού είναι, Μαριαντρούλη σου, πού είναι? Αυτό δεν σας αφορά, μαντάμ. Καλά σου λέει, και με ποιο δικαίωμα μπουκάρεις στο δωμάτιό μας? Αυτό που το πας, πού το πας αυτό? Τι λέω, Μαρι, τι λέω, Μαρι, που θα σε ρωτήσω κιόλας. Τι δουλειά, Μαρι, έχει ο αδερφός εδώ μέσα? Προσέχω, μην υπερβούν τα εσκαμμένα. Είμαστε παλαιόναρχων εμείς, κυρία μου. Ποτέ σεξ πριν από το γάμο. Βρες το διάλογο το χάμο, καραγκιόζι. Βρες το διάλογο το χάμο, καραγκιόζι. Αν το θέλει ο οργανισμός σου τον καζάκι. Πούντας μου ρε, πούντα. Νύχτα γάμου και ο Φέδων Γεωργίτσης κοιμάται στην πανιέρα. Και εδώ, άκαλε γι' αυτό λέτε. Έλα καλέ και με τρομάξει. Όχι, δεν σε έχω τρομάξει ακόμα. Θα τρομάξεις περισσότερα. Τι κάνεις τώρα, γιατί τι κάνεις τώρα? Γιατί μη σπρώχνεις το βράχο. Δεν το σπρώχνω, τον καθίζω, καθίστε βράχη να σας πω. Κοιτάξτε, με ενδιαφέρει εμένα αυτό, περίμενε. Γιατί μου γραμμή καυγαδίσατε, τα χαλάσατε στην πρίκα? Αυτή λέει, έχουμε πρίκα εμείς, παιδί μου. Ναι, ναι. Και επίσης ήθελε να με σαπίσει το ξύλο κατά τη διάρκεια του σεξ. Τώρα γιατί είσαι να σου πιάσαν οι ντροπές? Δεν έχεις ξαναφάει ξύλο στο σεξ, ε? Δεν έχω ξαναφάει, τι χαζί είμαι. Απίως πάντα το έτρωγα μετά το σεξ. Έλα, μωρή, γιατί τόσο χάλιασες στο κρεβάτι? Τι γίνεται, Μάρο, ό,τι κοιμηθεί μπορεί την τύχη μου. Ο Λαβαρχούκος. Βρε. Τι έγινε, Ναβαρχούκο? Τον τέλειωσε στο διαλογισμό. Α, ναι. Παστούλ έκανε τη βαφτάνη για να ακούσει τη δική φωνή μέσα του. Και τι έγινε, την άκουσε? Όχι, έχει πολλά παράσιτα. Και εσάς να μην σας κρατάμε άλλο. Εμένα δεν με κρατάει κανείς. Κάποιοι άλλοι θα βρεθούν σύντομα κρατούμενοι. Να σας συνοδεύσω, παρακαλώ. Μην ακουμπάς. Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στο κόκκινο δωμάτιο. Καλημέρα. Ωραία στο διάλογο κι εσύ. Πρόσχε, κοπελιά. Γιατί ό,τι λες, από αυτή τη στιγμή καταγράφεται. Λοιπόν, αρχίζουμε. Μάλιστα. Γιατί είπαμε είσαστε μαζί? Γιατί μαζί του όλα είναι δυνατά. Αυτό σαν προεκλογικό σύνθημα μου ακούγεται. Καλή, πάτε καλά. Εγώ ετοιμάζομαι να εκδώσω βιβλίο με τίτλο «Έτσι όπως το έζησα». Λοιπόν, εσύ. Μάλιστα. Πότε γεννήθηκε η σύντροφός σου και πού? Μάρο, γεννήθηκε πρόσφατα. Τι λέει, ρε? Ναι, κυρία Καραντάν. Δεν κάνει, λένε, η ηλικία γυναίκας ποτέ. Είδατε πολιτισμό το καφετί. Είναι μετά να μην το παντρεύεσαι.
Λέγε ρε, πότε γεννήθηκε? 1978. 1988 εκτιμώ. Εγώ εκτιμώ ότι γεννήθηκε πρόπερση. Καλέ, έτσι το είπα, να σας πω. Να μην με πείτε κνατζού. Ναι, γιατί άμα τη μάθει τη λέξη, τότε θα σε παρεξηγήσει. Άι, μωρή χάιδο. Όχι χαρακτηρισμούς, παρακαλώ. Τι νούμερο παπούτσι φοράει ο Λουα Λουα από εδώ? Ο Λουα Λουα? Ναι. Ο Λουα Λουα, ε. Ναι. 40... Μην κοιτάζετε! Μην ανταλλάσσετε ματιές! Εμένα θα κοιτάς! Ακεί, εκεί! Καλά, ντε! Λέγε, τι νούμερο παπούτσι φοράει? 43. 43. 43. Βγάλεσε παρακαλώ, Λουα Λουα, το ποδαράκι σου έξω να δω το παπουτσάκι να μου δώσεις. Παστούν δεν φοράει παπούτσι. Όταν τρώει παστούν ξυπόλυτο. Κουτά μητέρα γη. Έσαι το διάλογο, ρε, κατέβασε κάτω την ποδάρα σου με το τραπέζι. Μάλιστα. Λοιπόν, πώς τη λένε τη μάνα της, ρε? Γιούλια. Μαραμένα και βιόλες μαζί. Μαραμένα και βιόλες μαζί. Συγγνώματα, εσείς τα γαλλικά τα μιλάτε τέλεια? Bien sûr, je reviens de chercher au bord de la mer. Je peux plus supporter cette situation. Enfin, c'est fini, je suis mort. Ιταλικά. Cosa vuoi sapere, maledetta disgraziata scema? Se ti do un schiaffone ti butto il viso dentro il piatto. Stai zitta, stai zitta! Afghanica? What do you want to know, you bloody motherfucker? Ok, καλήθηκα. Το όνομα του πατέρα του. Μη μου κουνάτε με το δάχτυλο έτσι, γιατί ζαλίζομαι. Δεν έχω καλή ισορροπία και... Κολλήσαμε, έτσι. Κολλήσαμε. Παιδιά, συλλάμε τέτοι, κολλήσαμε. Αλχαμπή παραντύπα στον καλόρι, τα ελφαχής μπαγκάνα. Αμέσως κολλήσαμε. Μην ξεράς, για το αγαπημένο του φαγητό. Τα γινόσπω με λαχανικά συνοδευμένα από πόδια βατράχου. Τώρα θα ξεράσω σίγουρα. Τιμό. Τι νούμερο σου τιάν φοράει? 90β, αλλά θα ήθελα 96D, εκτιμώ. Είχε και στο χωριό του Βυζιά ο Πινάλλας. Come closer, Λουα Λουα. Come closer. Κατά τη διάρκεια της συνουσίας, τι είναι, Μάρο, κλειτοριδική ή κολπική? Μένα και τα δύο. Δεν απαντάμε, βλέπω. Βασικά νευρική, εκτιμώ. Έλα. Άλλη ερώτηση. Λιβάν. Τι έγινε, κολλήσαμε τη λάσπη? Μήπως να φέρω καμιά ερωτησούλα από τον εκατομμυριούχο? Λιβάν, ένα σας λέω. Εμένα, ρε, δεν θα με δουλέψετε. Μάλιστα. Μπορώ να πάρω τον άντρα μου και να φύγω τώρα μετά? Να φύγεις το κερατό μου, να φύγεις. Αλλά προσοχή. Θα σας ανακρίνω χωριστά, έναν έναν, και έτσι θα λάμψει η αλήθεια. Μάλιστα. Κατάλαβα. Η Αβάνα βγάζει πουρα και η θάλασσα τσιπούρα. Αφού δεν τον ήθελες, γιατί τον παντρεύτηκες? Γιατί τον λυπήθηκα. Νομίζω ότι είναι τιμοθάνατος. Γιατί δεν σε βλέπω? Νομίζω ότι είναι τιμοθάνατος. Παραλυρούσε. Λες και ήταν στο τελευταίο στάδιο της γρήπης των μπουλερικών. Μετά κατάλαβα ότι έτσι μιλάει πάντα. Τέλος, σήκω πάνω. Πάμε να οργανωθούμε. Έλα, κοκοβιόκο. Πες μέσα. Εμένα αυτό μου φαίνεται πολύ τρυφερό. Τι τρυφερό και εσύ, μωρή χαϊδο. Εδώ η κοπέλα μιλάμε καταστρέφεται, δεν καταλαβαίνεις? Κι εγώ που νόμιζα ότι είμαι η μόνη γυναίκα στην οικογένεια που τραβάει τους ηλίθιους. Αν δεν είμαι... Τι έγκλημα ανακάλυψες πάλι, ρε μαμά? Πρώτη φορά βλέπω ανθρώπους τόσο δεμένους μεταξύ τους. Και αυτό μόνο έγκλημα δεν είναι. Έλα, μικρή, πάμε.